Εντάξει, σίγουρα η κίνηση που έκανε η Ομοσπονδία όσον αφορά τις εβδομάδες εθνικών ομάδων μια φορά το μήνα έχει λογική από την άποψη ότι τα παιδιά θα μαζεύονται και θα κρατιέται επαφή με την διαδικασία που ξεκίνησε εδώ και καιρό. Σίγουρα έχω να δω κάποια παιδιά λίγο καιρό, είδα βελτίωση, μεγάλη βελτίωση που σημαίνει ότι γίνεται σωστή και σοβαρή δουλειά. Έχει μεγάλη προοπτική ο τρόπος που επέλεξε η Ομοσπονδία να δουλέψει. Και όσο μπορώ και εγώ θα είμαι κοντά στους προπονητές και στα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούμε να δείχνουμε ότι η Ομοσπονδία είναι οικογένεια, οι εθνικές ομάδες είναι οικογένεια. Θέλουμε να περνάμε ένα μήνυμα και στον τρόπο επικοινωνίας και στον τρόπο δουλειάς όλοι μαζί, γιατί και με τους υπόλοιπους προπονητές είμαστε και συνάδελφοι και φίλοι. Είμαστε εδώ με τον πρόεδρο καθημερινά. Θεωρώ ότι πείσετε κάτι πάρα πολύ καλό και κάτι το οποίο φέρνει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Αν κρίνω από αυτά που είδα, έτσι είναι γυμνό μάτι τις πρώτες δύο μέρες. Εντάξει, είναι κάτι καινούριο για όλους μας, δηλαδή και ο ίδιος προπονητής. Τώρα έχουμε 10 μέρες που έχω έρθει, οπότε προσπαθώ με τους συνεργάτες μου να βρούμε λίγο τον τρόπο δουλειάς στο καινούριο. Πρώτη φορά είναι καινούριο για όλους μας ότι είναι μεσούς της περίοδου και για τα σωματεία και για τους αθλητές το πιο σημαντικό που θα παίξουν. Υπάρχει τώρα Νοέμβριος, Φεβρουάριος, Ιούλιος. Οπότε καλούμαστε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα έτσι ώστε να βγει αποτέλεσμα. Σίγουρα υπάρχει ενθουσιασμός και διάθεση και όρεξη και στήριξη από τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη, το οποίο βλέπουμε καθημερινά στην προσπάθεια. Και με όπλο αυτό για τη σκληρή σοβαρή δουλειά, θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί από το πρώτο παιχνίδι με την Πορτογαλία που είναι στις 23 του Ιουνίου.